Είναι Αριανός από τα γενοφάσκια του φυσικά. Έχει φορέσει και με πολύ μεγάλη επιτυχία παλιότερα την φανέλα του Άρη και προσπαθεί και παραμένει φυσικά Αριανός και η φωνή του Άρη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο λόγος για τον Βασίλη τον Ψηφίδη, τον αδερφό του Προέδρου του Ερασιτέχνη Άρη, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, κύριε Ψηφίδη? Καλησπέρα, είμαι καλά. Είστε καλά? Βέβαια. Είστε στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες εβδομάδες, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Κάτω τούμπα, κάτω τούμπα. Εκεί στο Πατρικό, δεν αλλάζει με τίποτα. Βέβαια, στο Πατρικό. Δεν χάνετε την ευκαιρία να έρχεστε φυσικά στη Θεσσαλονίκη κάθε καλοκαίρι, από όσο γνωρίζω. Και κάθεστε και αρκετό καιρό, έτσι είναι? 3 μήνες, 4, 5. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι, κάθομαι γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν. Α, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είστε από τους λίγους μόνο. Βέβαια, με χρωστούσα κοροϊδεύουν. Είστε από τους λίγους που δεν χρωστάτε σε κανέναν. Ναι, ναι, γιατί το παίζω Αμερικάνος. Το παίζω Αμερικάνος, μάλιστα. Είστε εδώ και στη Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο που ο αδερφός σας πραγματικά πιστεύω ότι αν είχε 25, 26, 27 ώρες το 24ωρο δεν θα του χρειάζονταν, δεν του έφταναν με όλα αυτά που έχει κληθεί να διεκπεραιώσει. Ξέρεις πώς μπορώ να σου απαντήσω? Πώς? Βλέποντας τον αδερφό μου που έχει ρέψει, να, λένε στα ελληνικά, ναι. Έχει χάσει κάπου 13 κιλά και το βλέπω και λέω εσύ είσαι δε. Ναι. Δεν το γνωρίσατε δηλαδή? Δουλεύει και ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται, έτσι λένε οι Έλληνες. Ναι. Ο Άρης πρώτα, ναι. Ο Άρης. Έχει γίνει πάντως μια πολύ σημαντική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα. Τη ζείτε και εσείς από κοντά πλέον, όντας στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης βρίσκεται στο κατόφλι σημαντικών εξελίξεων τα επόμενα 24 ώρα. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζετε όλες αυτές τις διαδικασίες, τις εξελίξεις. Τι περιμένετε, ποια είναι η αίσθηση που έχετε αποκομίσει? Φίλε μου, αυτό που μπορώ να πω είναι πυρημίνη τίνη που λένε οι Έλληνες. Δεν μπορώ να προσδοκίσω, να προβλέψω τι θα γίνει. Περιμένω σαν όλους τους Αριανούς την έκβαση. Τελειώνει αύριο, νομίζω. Ναι. Πρώτη είμαι μερομηνία... και εγώ ένας από αυτούς που περιμένουν αύριο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο οποίος βοήθησε στο να ανέβει η ομάδα εύκολα στη Football League. Πέτυχε την άνοδο με πολύ σημαντική διαφορά. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον ελληνικό χώρο, ο Νίκος ο Αναστόπουλος, αλλά τα δεδομένα ασφαλώς όσο ανεβαίνει η κατηγορία ο Άρης θα είναι και διαφορετικά. Πιο δύσκολα, ναι, ναι. Με ομάδες σαφώς καλύτερες, με ρόστερ καλύτερα και με χρήματα. Θέλεις λακωνική απάντηση? Ότι σας βολεύει. Εν είδα ότι ουκ είδα. Εν είδα ότι ουκ είδα. Μάλιστα. Πολύ λακωνικός είστε. Πήγαινε σε διερμηνέα να σου πει τι σου είπα τώρα. Το ακούει ο Έλληνας, ο Αριανός, στον αέρα. Δεν ξέρω. Με ρωτάς να πω πράγματα που δεν ξέρω. Έτσι. Ναι. Με ρωτάς να... τι θέλω είναι άλλο καπέλο. Ναι. Δεν είμαι Αριανός του γλυκού νερού. Να. Είμαι Αριανός από τα γενοφάσκας μου που επί της εποχής μου έρχεται και η επέτειος η δυνατή. Μου άρεσε που είναι ένα κύπελο. Ναι. Το μοναδικό. Για μένα, κύριε Ψηφίδη, είναι θλιβερό αυτό να το σχολιάζουμε. Από τη μια πρέπει να τιμάμε το παρελθόν. Για σένα. Ναι. Για μένα είναι το ανάποδο. Ναι. Είμαι περήφανος που επί της εποχής μου και μες στην καριέρα μου ο Άρης πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Αν έπαιρνε 7 ήταν άλλο καπέλο. Ναι. Τη στιγμή που πήρε ένα περνάω στην αιωνιότητα. 100%. Γιατί όπως βλέπω τα πράγματα, όπως είπε ο Κάμερον, η Τουρκία θα μπει στην Ευρώπη το έτος 3000, μπορώ να σου πω ότι ξανά ο Άρης θα το κερδίσει το κύπελλο. Ίσως και αυτός το 3000. Εγώ παρακαλώ να το κερδίσει του χρόνου, να μας πάσουμε το ρεκόρ. Αλλά είναι άσπαστο και θέλω να δαγκάσω τις εκάστοτε διοικήσεις ότι μας περάσανε στον ντούκου. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι το συζητούσα αυτό και με τον Γιάννη το Ψηφίδη τις προάλλες, ότι νομίζω δεν έχετε τιμηθεί από κανέναν από τον επίσημο Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Ο Γιάννης Ψηφίδης είναι πρόεδρος του ΑΣ. Εμένα με λένε Βασίλη Ψηφίδη και ήμουν ποδοσφαιριστής του Άρη. Άλλο Λοζάνη, άλλο Κοζάνη. Σωστά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να το ξεχωρίσουμε αυτό. Σωστά. Ο αδερφός μου παλεύει με τα Κυπαρίσια. Ναι. Και εγώ δεν παλεύω, αλλά έχω τις αναμνήσεις που κανείς δεν μπορεί να τις κλέψει. Ναι. Και κανείς δεν μπορεί να τις αγοράσει. Ναι. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Είμαστε σε δύο, ενώ παλεύουμε και δύο για τον Άρη, είμαστε σε δύο διαφορετικά διαφορετικούς θαλάμους, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβεις. Παντάρος ο ένας, παντάρος κι άλλος. Ναι. Πάντως είναι εκπληκτικό το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν βρέθηκε ένας, κύριε Ψηφίδη, εκείνη την ομάδα που έχει φέρει το τελευταίο κύπελλο, να την τιμήσει, έστω να κάνει μια εκδήλωση. Εμείς δεν θέλουμε τον έναν. Εμείς θέλουμε τον Άρη. Για τον ΑΣ Άρης παίζαμε. Δεν παίζαμε για το Γράντα, δεν παίζαμε για το Γρηγοριάδη, για πρόεδρο σου μιλάω. Δεν παίζαμε για το Φούφουτο και δεν παίζαμε για το Ξεσκούφουτο. Ματώναμε και παίζαμε για τον ΑΣ Άρης. Ο ΑΣ Άρης μέχρι τώρα είναι ζωντανός. Αλλά εμάς μας έχει θάψει για 46 χρόνια και αυτό για μένα είναι ασυγχώρητο. Το κατάλαβες? 100% δεν έχει άδικο. Τι με νοιάζει ποιοι είναι απάνω και ποιοι είναι από κάτω? Εγώ ξέρω ότι πήραμε το κύπελο το 70 και τώρα έχουμε 2016 και περνάει ντούκου από τον ΑΣ Άρη. Δεν λέω για φιλάθλους, δεν λέω για ό,τι άλλο τίποτα. Εντάξει. Ναι, κατανοητό. Το complaint μου, δηλαδή το παράπονο. Το παράπονο μου, το κλάμα μου είναι ότι για σένα ρε παίζαμε ρε Άρη, γιατί μας εγκατέλειψες. Ευτυχώς που δεν είμαι ο Χριστός να πω λίλη λαμάσα βαθανή. Καταλαβες. Πάντως εγώ όταν έλεγα προηγουμένως ότι θλίβομαι για αυτό, δεν θλίβομαι φυσικά για το επίτευγμά σας, αυτό το καταλαβαίνετε νομίζω, απλά θλίβομαι για το μέγεθος του Άρη όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ικανό να φέρει έναν ακόμη τίτλο, ένα κύπελο στη Θεσσαλονίκη και στην τροπιοθήκη του Συλλόγου. Από αυτή την άποψη το είπα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, δεν ξέρω αν σου είπα, ναι. Εγώ ζω στην Αμερική. Ναι, το γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή τη γενική ερώτηση, έτσι. Ναι. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι το κλάμα μου. Ναι. Συγγνώμη που το λέω κλάμα, αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ ότι είναι το παράπονο μου. 46 χρόνια ούτε ένα δείπνο για το κύπελο που φέραμε στον Άρη. Είμαστε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάλι πλησιάζει πάλι η ημερομηνία, 28η του μήνα. Δεν σ' ακούω καλά, μίλα δυνατά. Πλησιάζει λέω και πάλι η ημερομηνία. Δεν ξέρω εσείς που είστε ακόμη εν ζωή και είστε αρκετοί, δόξα τω Θεώ, από εκείνη την ομάδα του 70. Προγραμματίζονται κάτι? Όχι, κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο που έρχομαι προγραμμάτιζα κάτι. Ναι. Αλλά κουράστηκα να σε κρατώ πόνε από το χέρι. Ήρθε η ώρα για τον Άρη να προγραμματίσει κάτι. Εγώ σήκωσα τα χέρια, είπα τον αδερφό μου που με ρώτησε αν έχω κάτι στο πρόγραμμα, ότι τα προγράμματα τελειώσανε. Γιατί άμα το συνεχίσω να το κάνω σαν Βασίλης Ψηφίδης, θα με βαρεθούν και οι πέτρες. Και δεν θέλω να γίνει αυτό. Αν ο Άρης ή δεν μπορεί οικονομικά, που το καταλαβαίνω γιατί ξέρω που ζω, γιατί δεν έρχομαι εδώ για μια εβδομάδα, έρχομαι για 4 και για 5 μήνες, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά επί 46 χρόνια δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Κατάλαβες? Ναι, καταλαβαίνω το παράπονο σας, είναι απόλυτα λογικό, νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν ξέρω, εντάξει, αν ο Άρης, ο ερασιτέχνης Άρης, ίσως με αφορμή και αυτά που λέτε, με αφορμή το γεγονός ότι πλησιάζει πάλι η ημερομηνία, η επέτειος, να οργανώσει κάτι και να κλείσει αυτή την ομάδα. Ο ερασιτέχνης Άρης. Κοίταξε, δεν προλαβαίνει να οργανώσει τίποτα. Και μόνο που το σκέφτεται, κάτι καλό είναι αυτό, γιατί το σκέφτεσαι φέτος και το κάνεις του χρόνου. Αλλά πρέπει να το σκεφτεί. Κάποτε πρέπει
να το σκεφτεί ο ΑΣ ότι αυτά τα παιδιά που φεύγουμε ένας-ένας, είμαστε σε αυτή την ηλικία που αρχίζουμε και φεύγουμε. Έχει φύγει ο Σιρόπουλος, έχει φύγει ο Ρατόπουλος. Ένας είναι στην Αμερική, ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης. Κατάλαβες. Από τους 18, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι 11 άτομα κερδίσανε το κύπελλο, έτσι. Πρέπει να πούμε για όλους αυτούς που παίξανε από 90 λεπτά μέχρι ένα λεπτό. Κατάλαβες. Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Αυτό δεν πρέπει να έχω άδικο. Τι είναι η αλήθεια. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Βάζει ένα παίχτη για 2 λεπτά. Κερδίζει. Βάζει γκολ ο παίχτης. Θεός είναι προπονητής. Βάζει ένα παίχτη για 3 λεπτά. Τρώει γκολ ο Άρης. Τράγος ο προπονητής. Δώστε μου μόνο 15 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τι ώρα είναι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Βασίλη του Ψηφίδη. Κύριε Ψηφίδη, για κάποιον πιτσιρικάρια που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεχομένως δεν σας γνωρίζει φυσικά, και επειδή πλησιάζει, όπως μας είπατε, η επέτειος από την κατάκτηση του κυπέλου, πείτε μας κάτι, θα του λέγατε έτσι από εκείνη τη βραδιά στον τελικό του 1970? Αυτό που θα του έλεγα θα ήταν ότι, παλικάρι μου, έτσι ξεκίνησα κι εγώ, όπως εσύ, από το τσικό του Άρη. Λοιπόν, θα τον ενθάρρυνα να συνεχίσει παρά τις βουνιές, τις κλωτσιές και τους μπάτσους που τρώει από προπονητάς και από συγγενείς και τα λοιπά. Για να γίνεις καλός πρέπει να αγαπήσεις το σπορ που παίζεις. Για να γίνεις πολύ καλός πρέπει να το ερωτευτείς. Εγώ ερωτεύτηκα το ποδόσφαιρο και το πλήρωσα με βιτσιές, με κλωσιές, με μπουνιές, και έμαθα να παίζω μπάλα ξυπόλυτος. Τώρα οι καινούργοι τα έχουν όλα. 2 ζευγάρια παπούτσια, το ένα κίτρινο και το άλλο κόκκινο. Τα παπούτσια δεν κάνουν τον παίχτη. Χώρια όλα τα άλλα, κύριε Ψηφίδη, τα συμπληρώματα τους. Τα συμπληρώματα. ο μικρός ο ποδοσφαιριστής, επειδή βλέπει τηλεόραση, είδες τι έχει αλλάξει τη ζωή η τηλεόραση. Βλέπει ένα παίχτη που παίζει στο σημερινό Euro Cup να έχει ένα κίτρινο παπούτσι και ένα κόκκινο. Και πάει και λέει, μπαμπά, και εγώ αυτά θέλω. Νομίζεις ότι αυτά θα τον κάνουν ποδοσφαιριστή? Όχι, καλό. Όχι, βέβαια. Διεθνή. Μπράβο. Λοιπόν, you need to pass the idea. Πρέπει να σκουντίξεις την ιδέα ότι τα παπούτσια δεν κάνουν τον παίχτη. Είναι χρήσιμη, νομίζω, για κάθε πιτσιρικά που μας ακούει αυτή η συμβουλή από έναν άνθρωπο ο οποίος έχετε παίξει ποδόσφαιρο φυσικά σε πολύ ψηλό επίπεδο, όχι μόνο και στον Άρη. Ήσασταν από αυτούς που παίξατε, δοκιμάσατε και στην Αμερική και στην Νότια Αφρική. Εντάξει. Κάνατε την... να μην παίρνει αυτολογό για τον εαυτό μου, έτσι. Η συνέντευξη δεν είναι για μένα, η συνέντευξη είναι για σένα. Εντάξει, για να μαθαίνουν και κάποιοι άνθρωποι, δεν σας γνωρίζουν. Τι να μαθαίνουν τώρα. Κάποιοι ενδεχομένως μικρότερης ηλικίας να μην σας γνωρίζουν. Είναι... Έτσι. Κοίταξε, όταν λέγεσαι ποδοσφαιριστής, πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, είναι μεγάλη διαφορά. Εδώ η μισή Ελλάδα παίζει ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ λίγοι οι ποδοσφαιριστές. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, πηγαίνεις και σε δοκιμάζουν στο Cape Town της Νότια Αφρικής, βάζεις το στήθος μπροστά και λες, με λένε Βασίλη Ψηφίδη και είμαι ποδοσφαιριστής. Φέρτε μου τον Εγγλέζο, φέρτε μου τον Γάλλο, φέρτε μου τον Ισπανό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό στην μπάλα του και εγώ τη δικιά μου. Λοιπόν, για τα παιδάκια η συμβουλή είναι, θέλετε να παίξετε μεγάλη μπάλα, ερωτευτείτε το ποδόσφαιρο. Όχι αγαπήστε το, ερωτευτείτε το. Επειδή ζείτε το μισό χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, στην Αμερική και στο Χιούστον, πώς βιώσατε, κύριε Ψηφίδη, όλο αυτό που έχει περάσει ο Άρης τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν ευχάριστες καταστάσεις? Πρώτα, πριν περάσω σε αυτό το θέμα που μου ερωτάς, που είναι πολύ σπουδαία ερώτηση, θέλω να σου πω ότι προχθές έπαιξε
Αργεντινή Αμερική ή Αμερική Αργεντινή. Για το Κόπα Αμέρικα, ναι. Ναι, και το παιχνίδι παίχτηκε στην πόλη που ζω, στο Χιούστον του Τέξας. Ναι, σωστά. Μπροστά σε 75.000 είχε και δύο παράξενους θεατές, τους αδερφούς Ψηφίδη, τα δύο μου παιδιά. Α, πήγανε τα παιδιά μου στις δουλειές τους και ζητήσανε δύο εισιτήρια και όταν τους τα δώσανε, ναι, κοιτάξανε και δεν πιστεύανε ότι το κάθε εισιτήριο κόστησε $600. Σε ευρώ πόσο είναι το $600, κύριε Κάνα, το... 550 ευρώ. 550 ευρώ. Το εισιτήριο. Μάλιστα. Το δε σπίτι μου εκεί που ζω είναι κάτω Τούμπα Χαριλάου. Σπίτι μου και γήπεδο. Με κάνανε τόσο περήφανο που πήγανε να δούνε το μάτς, που πρέπει να το λέω σε κάθε φορά που έρχεται στη μνήμη αυτό. Και τώρα στην ερώτησή σου. Πες τη μου ξανά. Πώς βιώνατε όλα αυτά τα τελευταία 3-4 πολύ δύσκολα χρόνια του Άρη, όντας το μισό χρόνο και παραπάνω εκτός Ελλάδας και Θεσσαλονίκης? Μ' αρέσει να λέω αρχαία ρητά. Πιάστο και αυτό. Κλαίω και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Άρης ακολουθεί την κυβέρνηση. Ναι. Σε ένα παράλληλο δρόμο. Ναι. Χρωστάει η κυβέρνηση, χρωστάνε και τα σωματεία, χρωστάει και ο Άρης. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Το λέει το Βυθικότσι, το τραγούδι μας, ο Θεοδωράκης. Ένα το Χελιδόνι, ένα είναι ο Άρης. Εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύω από 10 χρονών παιδί, μια φορά Άρης για πάντα Άρης. Για να γυρίσει ο Άρης πρέπει να δουλέψουν από όλες τις μεριές οι Αριανοί. Ένας από αυτούς είναι το αδερφάκι μου Γιάννης Ψηφίδης, που φοβάμαι μην στο τέλος εισπράξει αυτό που τόσο εύκολα οι Έλληνες γιουχαΐζουνε. Δουλεύει 14 ώρες τη μέρα αφιλοκερδός, είναι αργιανάκι από τα γενοφάσκια του, κάνει μία δουλειά που οι αμερικάνικες εταιρείες θα τον πάρουν να τον κάνουν CEO που λένε. Και στον Άρη δεν ξέρω, περιμένω τα αποτελέσματα, τα οποία πάντα εξαρτώνται από αυτό, τι κάνει, από αυτό που κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα. Και του λέω, Γιάννη, και παπάλες να κάνεις, αν ο Άρης χάσει δεν είσαι καλός. Αυτό προσπαθώ να του περάσω. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική ζωή, κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Είσαι καλός όταν η ομάδα κερδίσει, δεν είσαι καλός όταν η ομάδα δεν κερδίζει. Αν μπορώ να δώσω μια ευχή στο καινούριο Άρη, τον οποίο περιμένω σαν όλους τους Αριανούς αύριο τα αποτελέσματα του κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Ναι, τα περιμένω και εγώ σαν τον κάθε Αργιανό και είμαι και μέλος, λοιπόν θα περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω την απάντηση. Αλλά αν είναι θετικά, αρχίζει ένας καινούριος Άρης με καινούριο επίπεδο, με καινούρια β' εθνική, να πάει να ορμήξει, να πάρει αυτό που αιωνίως του άξιζε, να γυρίσει πίσω εκεί που του ανήκει η πρώτη κατηγορία και να παίξει πρωταθλητικό ρόλο, γιατί έτσι τον έζησα τον Άρη, έτσι έπαιξα στον Άρη και δεν σου κρύβω, η ζωή και το ποδόσφαιρο έχουν τα ups and downs, δηλαδή τα πάνω και τα κάτω. Τα τρία μου πρώτα χρόνια στον Άρη, ο Άρης τελείωνε 11ος, 12ος, 14ος, αλλά τα υπόλοιπα 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, το κατάλαβες. Λοιπόν, θέλει δουλειά.
Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όχι μόνο οι παράγοντες, αλλά και οι φύλαθλοι. Ναι. Θαύματα δεν γίνονται πια. Θέλει δουλειά. Εύχομαι στον Άρη. Τι να εύχεται στον Άρη, αφού είμαι εγώ Άρης. Ναι. Τι να εύχεται. Ας μου ευχηθούν αυτοί. Κατάλαβες. Εύχομαι να πάει εκεί που ανήκει. Στην αλφα κατηγορία. Μακάρι και εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου, αφού σας ευχαριστήσω έτσι για όσα μας είπατε, να ευχηθώ να αποκατασταθεί αυτή η αδικία απέναντι σε αυτή την ομάδα το συντομότερο δυνατό. Δεν περνάει από το δικό μου το χέρι ασφαλώς. Αν περνούσε, θα φρόντιζα ούτε να κάνω. Ούτε από το δικό μου το πόδι. Ναι. Ούτε από το δικό μου το αριστερό πόδι. Ναι. Δεν περνάει. Περνάει από τους τωρινούς, έχουν στα χέρια τους, για να μην πω σε παρένθεση, στα πόδια τους, κρατάνε την ιστορία του συλλόγου. Τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία από τον πρώτο παίχτη μέχρι τον τελευταίο και τον πρώτο προπονητή και τους 17 βοηθούς που έχουν τώρα και τους γιατρούς, τους διαιτολόγους και όλους, το συμβούλιο τους και όλους. Αυτή είναι η επιθυμία, η λαχτάρα και η προσδοκία του κάθε Αριανού. Θα δείξει ο καιρός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψηφίδη, για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά, παλικάρι. Γεια χαρά.